και φίλοι, χαίρετε. Ακολουθεί ένα βίντεο, το οποίο δεν είναι βίντεο, είναι podcast. Υπάρχει μια σταθερή εικόνα, μια σταθερή φωτογραφία από τη μέρα που γυρίστηκε το βίντεο αυτό, όμως μόνο ο ήχος έχει παραμείνει, γιατί έγινε κάποιο λάθος στη μεταφορά του βίντεο από το κινητό στον υπολογιστή και έτσι μεταφέρθηκε μόνο ο ήχος. Αλλά επειδή νομίζω είναι ωραίο βίντεο, είναι ωραίο το θέμα, θα το ανεβάσω και θα ακούσετε τον ήχο. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα email σήμερα από μια κοπέλα. Σας το διαβάζω στο αυτογείο και μετά θα αρχίσω να οδηγώ, γιατί έχω και δουλειές. Που έχει τίτλο «Άρνηση χωρισμού». Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Γεια σου αγαπή μου. Σας ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνετε. Με αφορμή το τελευταίο βιντεάκι σας με τίτλο «Ο ορισμός του βολέματος, να μείνω με το καλό παιδί», σκέφτηκα τη δική μου φάση. Είμαι 33 πια, άρα είναι μια κοπέλα 33 ετών, σε μια σχέση 11 χρόνων. Ξέρω πως δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του. Το σεξουαλικό κομμάτι είναι κενό. Γίνεται πλέον σπάνια και όποτε γίνεται δεν νιώθω τίποτε. Άρα ο έρωτας έχει φύγει. Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε και ποτέ. Το ίδιο και από τη μεριά του. Αφού πριν 2 μήνες μου ζήτησε να χωρίσουμε. Με αγαπάει, αλλά δεν είναι ερωτευμένος μαζί μου πια, μου είπε. Είμαστε ακόμα μαζί μετά από παρακαλετά δικά μου και κλάματα και από τους δύο. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Μου έχει δώσει υπέροχα πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Και μόνο στη σκέψη ότι δεν είμαι πια μαζί του νιώθω άπειρη θλίψη και έχω κάνει και σκέψεις άσχημες, πολύ. Μου φαίνονται όλα βουνά. Κάνω εικόνα της ζωής μου ως μίζερη μένοντας μόνη μου. Εγώ ενώ τον νιώθω πως θέλω να ζήσω τον έρωτα, σωματικά και ψυχικά ό,τι αυτό σου προσφέρει. Ενώ νιώθω πως έχει τελειώσει ό,τι είχαμε, άρα είχατε. Ενώ νιώθω την ανάγκη μου για κάτι που θα μου δίνει ζωή, δεν μπορώ να πω το τέλος. Δεν μπορώ. Επιλέγω να με κρατάω σε μια σχέση νεκρή και κάθε μέρα να γεμίζω με σκέψεις που δεν μου κάνουν καλό. Αντί να μπορώ να βρω τη δύναμη να συμφωνήσω για το τέλος της. Άμα τελειώσει και το χάσω, νιώθω θα θέλω να πεθάνω. Είναι ο μόνος άνθρωπος που κάνει τη ζωή μου ενδιαφέρουσα. Έχω βαρετή ζωή μόνη μου. Είμαι βαρετή σαν κοπέλα, έχω καλούς αλλά βαρετούς φίλους. Έχω μια οικογένεια γεμάτη αγάπη για μένα, αλλά είναι μίζερη. Τα πάντα μου φαίνονται τόσο βαρετά και άσχημα αν δεν είμαι μαζί του. Και τα χρόνια περνάνε και αν θέλω να κάνω δική μου οικογένεια, δεν νιώθω πως μπορώ να προχωρήσω με αυτό το παιδί. Νιώθω πως καταδικάζω τον εαυτό μου να χάσει χρόνο και άρα ίσως σημαντικά κομμάτια της ζωής του, επιμένοντας σε μια σχέση που έχει τελειώσει. Πάω σε ψυχολόγο, μήπως βοηθηθώ. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που πας σε ψυχολόγο. Και όταν πηγαίνουμε σε ψυχολόγο και ειδικά όταν συνειδητά κάνουμε ψυχοθεραπεία, υπάρχει μεγάλη ελπίδα να ξεδιαλύνουμε σιγά σιγά μέσα μας όλο αυτό το κουβάρι. Λοιπόν, φιλενάδα, έχω τόσα πολλά μέσα στο μυαλό μου να σου πω. Πολλά, πάρα πολλά. Καταρχάς, εσύ η ίδια δεν είσαι καλά. Δεν είσαι συναισθηματικά καλά. Εφόσον πας στο ψυχολόγο, συζήτησέ το με τον την ψυχολόγο σου, την περίπτωση, την πιθανότητα, τη δυνατότητα να δεις και κάποιον ψυχίατρο για να γίνει διάγνωση εάν τυχόν πάσχεις από καταθλίψη. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση αυτό το οποίο περιγράφεις ως ότι είμαι ένας βαρετός άνθρωπος, έχω καλούς αλλά βαρετούς φίλους, η οικογένεια μου με αγαπάει αλλά είναι βαρετή, η ζωή είναι μίζερη κλπ. Όλο αυτό να είναι το συναίσθημα που βιώνεις λόγω μιας υποκείμενης καταθλίψης. Σου συστήνω να κάνεις search στο YouTube τη λέξη κατάθλιψη και το όνομα μου δίπλα. Να βγει το βίντεο και θα βγει στο search το βίντεο, πρώτο το βίντεο που έχω κάνει πριν 7-8 μήνες που έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια». Λοιπόν, η κατάθλιψη είναι μια ύπουλη αρρώστια, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αρρώστια γιατί περί αρρώστιας πρόκειται, η οποία πολλές φορές δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή και μας επηρεάζει αρνητικά. Μας προκαλεί τη λεγόμενη ανειδονία, δηλαδή να μην βρίσκω ευχαρίστηση σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου, και πολλές φορές περνάει απαρατήρητη κατάθλιψη από τον ίδιο τον ασθενή αλλά και από το περιβάλλον του,
επειδή προοδεύει σιγά σιγά και σταδιακά. Μπορεί να πούν κάποιοι, μα είναι μελαγχολικός τύπος αυτή η κοπέλα ή δεν είναι και ιδιαίτερα χαροπή κλπ. Αλλά να μην το αντιληφθούν ότι πρόκειται περί κατάθλιψης. Άρα, πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσεις να σου γίνει διάγνωση για κατάθλιψη και αν τυχόν η διάγνωση είναι θετική, αν πει ο γιατρός ότι ναι, έχεις κάποια μορφή κατάθλιψης, να πάρεις την αντικαταθλιπτική θεραπεία που σου δίνει. Να την πάρεις ακριβώς όπως θα σου πει ο γιατρός. Είμαι πάρα πολύ έντονη στο ζήτημα του ότι αν έχουμε κατάθλιψη, πρέπει να κάνουμε την αντικαταθλιπτική θεραπεία οπωσδήποτε, γιατί έτσι γλιτώνουμε χρόνο, κόπο, ενέργεια, γλιτώνουμε ζωή για να μπορούμε να πάρουμε στη ζωή, τη ζωή μας στα χέρια μας και να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο που θέλω να σου πω. Να κοιτάξεις το ζήτημα της καταθλίψης. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι η ιστορία σου δεν μου είναι καθόλου ξένη, δεν μου είναι καθόλου παράξενη και αντιθέτως μου είναι εξαιρετικά οικία, με την έννοια του ότι την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Νεαρά παιδιά, στην εφηβεία, γιατί λες ότι είσαι 33 και είσαι 11 χρόνια μαζί του, άρα τον γνώρισες, τον άνθρωπό σου, στα 22 και αυτός πόσο θα ήταν, 22, 23, 25, 21. Νεαρά παιδιά, στην εφηβεία, ξεκινούν μια ερωτική σχέση που τον καιρό που την ξεκινούν υπάρχει τέριασμα, υπάρχει ερωτική έλξη, είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους. Και αυτή η σχέση εξελίσσεται σε μία μακροχρόνια σχέση και συγκατοίκηση συνήθως, η οποία με τον καιρό εξελίσσεται αυτή η σχέση και συγκατοίκηση σε ένα εντός εισαγωγικών νεκρό γάμο. Το νεκρό, ναι, υπάρχει το νεκρό, δηλαδή το ερωτικό κομμάτι, το σεξουαλικό έχει πεθάνει. Είναι σαν γάμος όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή βρίσκεσαι τώρα σε μια συνθήκη, σαν να είσαι παντρεμένη 11 χρόνια με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχεις παιδιά, δεν έχετε σπιτικό μαζί, με την έννοια ότι έχετε παντρευτεί και έχετε ανοίξει σπίτι, όμως βρίσκεσαι στη συνθήκη μιας γυναίκας που είναι παντρεμένη πολλά χρόνια με έναν άνδρα που δεν θέλει πια. Το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι καλός άνθρωπος ή ότι ο φίλος σου δεν είναι καλός άνθρωπος. Καμία σχέση. Απλώς σημαίνει ότι συνέβη και αυτό που συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν δύο άνθρωποι ξεκινήσουν μια σοβαρή σχέση πολύ νωρίς, προτού ακόμη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και η εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, να μεγαλώσουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και όταν μεγαλώσουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, όταν εξελιχτούν και γίνουν πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, πλέον να μην υπάρχει τέριασμα. Ο έρωτας για να διατηρηθεί μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τέριασμα. Γιατί αν δεν υπάρχει τέριασμα ανάμεσα στο ζευγάρι, εάν δεν ταιριάζουν ουσιαστικά, όσο ερωτευμένοι και νιώθουν στην αρχή, με την πάροδο του χρόνου ο έρωτας θα φθήνει. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο έρωτας είναι μια διαδικασία η οποία έχει άμεση σχέση με τους νευροδιαβιβαστές, με τις ορμόνες μας, με τις ουσίες που εκκρίνει. Νευροδιαβιβαστές είναι ουσίες που εκκρίνει ο εγκεφαλός μας. Και έχει μια χημική υπόσταση ο έρωτας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποφασίζεις να το νιώθεις. Είτε το νιώθεις είτε δεν το νιώθεις. Οπότε αυτή την εύθραυστη χημική ισορροπία του έρωτος, για να μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε, πρέπει να είμαστε ολόψυχα δοσμένοι σε αυτήν. Δηλαδή να μην έχουμε αμφιβολίες για το αν μας κάνει αυτός ο άνθρωπος, αν δεν μας κάνει, να μην υπάρχουν κενά, να μην υπάρχουν ζητήματα τα οποία να μας κάνουν να νιώθουμε, να αμφιβάλλουμε για το αν είναι κατάλληλο τέρι για μας κάποιος ή όχι. Δηλαδή ένα ζευγάρι πρέπει να είναι πλήρως αφοσιωμένο στη σχέση του για να μπορέσει να διατηρήσει τον έρωτά του. Γιατί ο έρωτας και η ερωτική σύνδεση και η ερωτική φλόγα διατηρείται με προσπάθεια. Με βραδιές ραντεβού, με ερωτικά μηνύματα που στέλνουν επίτηδες ο ένας στον άλλον το ζευγάρι, με προγραμματισμό της ερωτικής του ζωής ώστε να έχουν χρόνο για να έρχονται σε ερωτική επαφή κλπ. Όταν όμως ένα ζευγάρι είναι, θα έλεγα, βυθισμένο μέσα στο βάλτο, βαλτωμένο, ακινητοποιημένο και δεν ξέρουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αν θέλουν να είναι μαζί και αν ταιριάζουν πλέον, αλλά αγαπιούνται πολύ ανθρώπινα επειδή έχουν μεγαλώσει μαζί, τότε πού να βρεθεί χρόνος, πού να βρεθεί ενέργεια, πού να βρεθεί κίνητρο για να μπορέσει να διατηρηθεί ο ερωτισμός. Και ο ερωτισμός άμα φύγει, έφυγε.
Bye bye. Θέλω να σας πω ότι μπορούμε να νιώσουμε έρωτα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι κάτι wow η χημική αντίδραση. Ενώ ότι αν πάρεις έναν άνθρωπο και του κλείσεις τα μάτια, πες ένα ετεροφιλόφιλο άνδρα και του βάλεις απέναντί του 10 ετεροφιλόφιλες γυναίκες και του ζητήσεις να αγγίξει την κάθε γυναίκα, να μυριστεί το δέρμα της κτλ. Θα σου πει ότι με τις 5 από αυτές ή με τις 6 από αυτές θα μπορούσε να έχει ερωτική επαφή. Το ίδιο ισχύει για μια γυναίκα. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθεί η ερωτική έλξη, η σεξουαλική έλξη. Θυμηθείτε τους πρωτόγονους οι οποίοι είχαν την σεξουαλική επαφή κάτι σαν χειραψία. Δηλαδή γινόταν πολύ εύκολο, πολύ απλά και δεν σήμαινε τίποτα. Για να δημιουργηθεί όμως μια ερωτική αγάπη, χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Και αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει αν δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι και αν υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με το τέριασμα. Τι γίνεται όμως? Επειδή έχουμε επενδύσει πολλά σε μία σχέση, έχουμε επενδύσει συναισθηματικά πολλά, επειδή είμαστε πολλά χρόνια μαζί με έναν άνθρωπο, επειδή έχουμε αποκτήσει ταυτότητα ότι εγώ είμαι η Μαρία του Γιαννάκη για παράδειγμα, εγώ είμαι ο Κωστής της Σούλας. Συνήθως τα λένε κιόλας, ας πούμε, είσαι η τάδε του τάδε ή ο τάδε της τάδε. Δηλαδή ο κόσμος πλέον μας γνωρίζει ως οντότητα ζευγαριού και δεν μας βλέπει ως ξεχωριστούς ανθρώπους. Έχουμε αποκτήσει κι εμείς μια οντότητα ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι το μισό μέρος αυτού του ζευγαριού. Μας φαίνεται δύσκολο, ακατόρθωτο, αφυσικό να διαλυθεί αυτό το ζευγάρι, να διαλυθεί αυτή η ταυτότητα και οπωσδήποτε μπορεί όντως να αγαπάμε ανθρώπινο ένας τον άλλο. Εδώ κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο για 10 χρόνια και τον αγαπάς μετά, όχι να έχεις σχέση. Καταλαβαίνω ότι και εσύ και ο φίλος σου νιώθετε ανθρώπινη αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Παρόμοια ανθρώπινη αγάπη, για παράδειγμα, που νιώθω εγώ για την πολύ καλή μου φίλη την Αριστονίκη, που έχει 11 χρόνια που κάνουμε παρέα. Ανθρώπινη αγάπη, πλατωνική. Δεν υπάρχει όμως ερωτισμός. Σας έχει τελειώσει το ερωτικό, το ξέρει ο φίλος σου, το ξέρεις και εσύ. Όμως φοβάσαι να μείνεις μόνη. Υπάρχουν συναισθήματα έντονα και από τις δύο πλευρές. Λες ότι πριν 2 μήνες σου είπε να χωρίσετε και μετά από δικά σου παρακαλετά και κλάματα και από τις δύο πλευρές αποφασίσατε να παραμείνετε μαζί, αλλά εσύ ξέρεις ότι δεν υπάρχει αρκετό συναίσθημα ώστε, δεν υπάρχει το ερωτικό συναίσθημα ώστε να μπορείς να χτίσεις μια οικογένεια πάνω σε αυτή τη σχέση, και καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις, γιατί αν προχωρήσεις να παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο και να κάνεις παιδιά μαζί του, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όποιος δεν είναι ερωτευμένος, υπάρχει πιθανότητα να πάσα στιγμή να ερωτευτεί. Μπορεί εσύ να ερωτευτείς έναν άλλον άνδρα, μπορεί αυτός να ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα και να τα κάνετε μπίλιες, σοβαρές μπίλιες, και να πληγώσετε και άλλους ανθρώπους και τους εαυτούς σας και τα τρίτα πρόσωπα και τα παιδιά σας που μπορεί να κάνετε στο μέλλον κλπ. Καταλαβαίνεις ότι το να χωρίσετε είναι μόνο δρόμος. Εφόσον θες να ζεις μια ζωή συνειδητά ελεύθερη και συνειδητά υγιή. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Το ξέρεις. Άρα πηγαίνεις στη ψυχολόγο, ζήτησε σε παρακαλώ αυτό που σου είπα και τη διάγνωση για τυχόν κατάθλιψη και καταθλιπτική θεραπεία, αντικαταθλιπτική θεραπεία. Όταν κάνεις ψυχοθεραπεία, όλες οι σχέσεις στη ζωή σου έρχονται κάτω από το μικροσκόπιο και στην επιφάνεια. Δηλαδή θα δουλέψεις και τις σχέσεις σου με την οικογένειά σου, με τους γονείς σου, τις σχέσεις σου με τους φίλους σου, που μιλάς για βαρεμάρα, μιλάς ότι είστε βαρετοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να ξέρω, αγάπη μου, τώρα αν τους ισχύει αυτό ή όχι. Ίσως λέω να έχεις μεγαλώσει με πολύ αγάπη όπως λες, αλλά ταυτόχρονα και με καταπίεση. Μπορεί η αγαπημένη σου οικογένεια να σε έχει οθήσει στο να ακολουθήσεις μια καριέρα που δεν σου ταιριάζει, να σου έχουν αποτρέψει από το να ακολουθήσεις τις κλίσεις σου. Μπορεί, για παράδειγμα, μέσα σου να κρύβεται μια ζωγράφος που να έχεις καταπιεστεί ώστε να μην γίνεις ζωγράφος και να γίνεις, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, μια λογίστρια, κάτι, δεν ξέρω. Τώρα λέω ιστορίες από το μυαλό μου, δεν μου δίνεις πληροφορίες για τις σπουδές σου και την επαγγελματική σου κατάσταση. Ξέρεις, όταν ο άνθρωπος υποστείλει τις σημαίες, όταν ο άνθρωπος παραδοθεί και συμβιβαστεί και πει «Τι ζωή είναι αυτή,
Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Ας δεχτώ αυτό που δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Ας δεχθώ να κάνω αυτή τη δουλειά που δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Ας δεχθώ να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Δεν έχω εγώ ελπίδα. Ελπίδες, δεν έχω δικαίωμα στο όνειρο. Ας πάρω ό,τι μου δίνει η ζωή και ας πω άντε. Όχι. Όταν συμβιβάζεσαι, τότε και αρρωστάς. Θα σου πω κάτι δικό μου. Βρέθηκα δύο φορές σε αυτή τη συνθήκη. Πρώτη φορά ήταν όταν ήμουν 25 χρονών περίπου, ήδη παντρεμένη 4 χρόνια και σύνολο 5 χρόνια μαζί με τον πατέρα των παιδιών, γιατί ήμασταν και ένα χρόνο αραβωνιασμένοι πριν από το γάμο, έχοντας και δύο παιδιά, όπου αντιλήφθηκα, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, του κατάλαβα ότι μου είχε τελειώσει. Μου είχε τελειώσει. Πλέον δεν ήμουν θυμωμένη για λάθη που είχε κάνει αυτός. Πλέον δεν θεωρούσα ότι το πρόβλημά μας ήταν τι μου είπε, τι του είπα, τι έγινε, τι δεν έγινε. Το είχα συνειδητοποιήσει ξεκάθαρα πως το ζήτημα μας ήταν ότι μας είχε τελειώσει. Και εμένα και εκείνο. Ότι πλέον δεν ήμασταν ερωτευμένοι και ότι πλέον το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία των 21 ετών όταν το γνώρισα και ποια ήμουνα εγώ στην ηλικία των 20 ετών όταν με γνώρισε, απήχαμε πολύ στην ηλικία των 25 και 26 που ήμασταν τότε και ακόμη δεν είχε εξελιχθεί πλήρως ο εγκέφαλός μας, φαντάσου. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, είχα δύο επιλογές. Ή να παραμείνω σε εκείνο το γάμο, που ήταν εξαιρετικά βολικός γάμος, με την έννοια του ότι υπήρχε μια οικονομική ευχέρεια μεγάλη. Είχαμε και τους γονείς μου, οι οποίοι συνέχεια έδιναν χρήματα. Μόλις ακούγαν ότι είχαμε ένα καυγά, πάρτε χρήματα να πάτε ταξίδι, πάρτε χρήματα να πάτε διακοπές. Δηλαδή, υπήρχε έτσι μια ροή χρημάτων. Υπήρχε ένα ωραίο σπίτι, αυτοκίνητα καινούργια, ιστορία. Υπήρχε αυτό το ματεριαλιστικό όνειρο. Υπήρχε η κοινωνική βιτρίνα, δηλαδή εμφανισιακά ήμασταν ένα πολύ καλό ζευγάρι με ωραία, όμορφος άνδρας, όμορφα παιδιά κλπ. Και επίσης υπήρχε και μια τεράστια ελευθερία του στυλ ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Ενώ ότι δεν ούτε ζηλιάρης ήταν ο πατέρας των παιδιών, ούτε επιβλητικός, ούτε περιοριστικός, ούτε τίποτα. Μου είχε πλήρη ελευθερία όπως και του είχα πλήρη ελευθερία. Δηλαδή είχαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Δηλαδή θα μπορούσα να το πω έτσι με απλά λόγια, θα μπορούσα να τον κερατώνω και να μην γίνει τίποτα. Όχι να το μάθει και να μην πει τίποτα, να μην γίνει αντιληπτό. Δεν είχαμε μεταξύ μας περιορισμούς. Και καλά κάναμε που δεν είχαμε. Του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη και ξέρουμε μέχρι σήμερα ότι ούτε εκείνος ούτε εγώ κατά τη διάρκεια του γάμου μας δεν κάναμε οτιδήποτε μεμπτό. Λοιπόν, και λέω, έχω μια επιλογή, τρεις επιλογές. Ή θα παραμείνω μέσα σε αυτό το γάμο και θα μαραζώσω εντελώς και θα πεθάνω, θα αρρωστήσω και θα πεθάνω. Ή θα παραμείνω σε αυτό το γάμο και θα γίνω μπιπ, να πατώ τον σύντροφό μου, κάτι το οποίο δεν το χωρούσε καθόλου το μυαλό μου ότι θα έπρεπε ή θα μπορούσα να το κάνω και θεωρούσα ότι αν το έκανα αυτό θα ήταν ο ψυχικός και πνευματικός μου θάνατος. Και έτσι το νιώθω και μέχρι σήμερα ότι δεν είναι καλή ιδέα να γίνεται κάτι τέτοιο. Και τρίτη επιλογή ήταν να χωρίσω και να αναλάβω τις ευθύνες μου. Γιατί όπως είπα και πολλές φορές, είχα και εγώ τεράστια ευθύνη που παντρεύτηκα σε τόσο μικρή ηλικία και που εγώ ήθελα τόσο πολύ να κάνω παιδιά κλπ. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε αυτό το μονοπάτι που βρίσκεσαι εσύ και είχα και το ζήτημα των παιδιών, και των παιδιών και ενός σπιτικού και μιας οικογένειας. Η δεύτερη φορά ήταν όταν λίγο καιρό πριν το δεύτερο μου γάμο. Πρώτη φορά μιλώ για αυτό δημοσίως. Είχα περάσει ένα μακρόχρονο χρονικό διάστημα στο οποίο ήμουν πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά, στα παιδιά και είχα και κατάθλιψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω πει και άλλες φορές ότι είχε σκοτωθεί η ξαδέρφη μου το 2006 αυτοκινητικό και γενικότερα είχα έτσι μια σκέψη ότι εντάξει μωρέ, τι έχει για μένα από εδώ και πέρα σε συναισθηματικό επίπεδο. Παντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά, κάποιες σχέσεις είχαν τελειώσει λόγω του ότι κανένας ελεύθερος, δηλαδή άνδρας που δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν είχε κάνει παιδιά, δεν θα το διανοείτο είτε εκείνος είτε η οικογένεια του, δεν θα το διανοούνταν να πάρει μία χωρισμένη με δύο παιδιά, παρόλο που υπήρξα πάντοτε υπεύθυνη
και πρακτικά και συναισθηματικά και οικονομικά των παιδιών. Δηλαδή, είχα απογοητευτεί από 2-3 περιπτώσεις που έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε έρωτας, αλλά σου έλεγε: μα δεν μπορώ να σε πάρω, δεν μπορώ να συνεχίσουμε, γιατί έχεις παιδιά, εγώ δεν έχω παιδιά κλπ. Και ήμουν έτσι σε μια φάση στην οποία κακώς θεωρούσα ότι δεν έχει πλοίο για μένα, δεν έχει οδό. Δηλαδή, ένιωθα ότι θα μείνω μια ζωή μόνο. Οπότε όταν βρέθηκε στη ζωή μου ο δεύτερος μου σύζυγος, ο οποίος έδειξε τεράστιο ενθουσιασμό για να είναι μαζί μου, τεράστιο ενθουσιασμό για να δημιουργήσουμε μία σχέση που να είναι σχέση και να είναι σοβαρή κλπ. Μπήκα στη διαδικασία να συνδεθώ με τον άνθρωπο αυτό, χωρίς να μελετήσω πολύ καλά εάν ταιριάζαμε. Δεν το μελέτησα και ιδιαίτερα. Δεν. Δηλαδή ήταν τόσο επιταχτικό το θα μείνω μια ζωή μόνη μου και δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο κλπ. Και είμαι 41 ετών και είμαι 706 μόνη μου και αυτά. Και έτσι έκανα εκείνη την επιλογή, η οποία αποδείχθηκε στο τέλος της ημέρας ότι είναι και ορθή επιλογή. Και τώρα, στα 47 μου σου λέω ήμουν 24 την πρώτη φορά που βρέθηκα σε εκείνη την κατάσταση που έπρεπε να αποφασίσω. Ήμουνα 41 την πρώτη φορά. Επέλεξα την ελευθερία μου. Τη δεύτερη φορά πουλήθηκα πολύ φθηνά, στα 41, όταν πήρα αυτή την επιλογή. Και τώρα στα 47 θέλω να σου πω ότι η ζωή είναι υπέροχη. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σπουδαία τα πράγματα που μπορούμε να δώσουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Δηλαδή το να χτίσουμε εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας ώστε να είναι χαρούμενοι, ψυχικά και συναισθηματικά υγιείς, να είναι ισορροπημένοι και συναρπαστικοί. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Καθόμασταν με τον Λακούλη στον καναπέ και βλέπαμε. Τι βλέπαμε, Λακούλη, χθες το βράδυ, θυμάσαι τι βλέπαμε? Βλέπαμε μια σειρά με τον Λακούλη και τον κρατούσα τον Λακούλη αγκαλιά και λέω: τι ωραία που είμαι τώρα! Τι ωραία που περνάω! Τι καλά που περνάω! Κάνω μια δουλειά που μου αρέσει πάρα πολύ. Συγκατοικώ με ένα σκυλάκι το οποίο το αγαπώ πολύ. Έχω στη ζωή μου 2-3 ανθρώπους που ξέρω ότι τους αγαπώ και με αγαπάνε και είναι άνθρωποι κλειδιά στη ζωή μου. Ένας εκ των οποίων είναι αριστονίκη, θα το λέω συνέχεια, φίλη μου η Μαρία και οι άλλοι. Ξέρετε ποιες, ξέρουν ποιες είναι. Άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια στη ζωή μου και είναι δοκιμασμένες οι σχέσεις μας και ουσιαστικές. Και λέω εντάξει. Επίσης είμαι σε μια φάση στην οποία έχω αποκοπεί τελείως από οτιδήποτε ψυχοπαθολογικό με συνέδεε με την οικογένεια. Είμαι συνειδητά χωρίς ρίζες πλέον, χωρίς να κλαίγουμε γι' αυτό. Και βλέπω τη ζωή πάρα πολύ αισιόδοξη. Οπότε έχω να σου πω ότι εσύ τώρα που είσαι 33, που είσαι 14 χρόνια μικρότερη από μένα και βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι που καλείσαι να αποφασίσεις αν θα συνεχίσεις να είσαι σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι έχει τελειώσει το ερωτικό κομμάτι, ή αν θα τολμήσεις να απελευθερωθείς και να δουλέψεις σκληρά ώστε να τα βρεις με τον εαυτό σου και να βρεις τρόπους μαζί, μέσω της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης αλλά και της θεραπείας της κατάθλιψης, να βρεις τρόπους για να ζήσεις τη ζωή που πραγματικά θες, που κόρη μου σου προτείνω να διαλέξεις το ανώτερο. Χαίρομαι που στα 26 μου το διάλεξα, όσο δύσκολο και αν ήταν. Άμα διαβάζεις το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το βιβλίο μου «Να μείνω να φύγω», ακόμη και το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», σε αυτά τα 3 πρώτα βιβλία μου από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» καταγράφονται οι εμπειρίες που πέρασα μετά το διαζύγιο, που ήταν πολύ δύσκολες. Αλλά ήταν υπέροχες, γιατί μου έδωσαν την ελευθερία μου και μου έδωσαν το δικαίωμα στο να ελπίζω για ένα καλύτερο μέλλον. Να ελπίζω ότι θα εξελιχθώ και θα ανθίσω ως άνθρωπος, ότι θα γίνω ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει νόημα, του οποίου η ζωή θα έχει νόημα. Λοιπόν, θέλω να κάνεις ό,τι έκανα εγώ στα 26, να μην κάνεις ό,τι έκανα εγώ στα 41, που πήγα και πουλήθηκα φτηνά, επειδή φυσικά είχα και καταθλίψω, δεν εννοείται, επειδή πίστεψα ότι δεν έχει πλοίο για μέ, δεν έχει οδό. Σε παρακαλώ, είσαι νέα, είσαι νεότατη και θα σου πω και κάτι άλλο. Το συζητούσα χθες και με μια κοπέλα πολύ ευφύ, πολύ καλλιεργημένη και πολύ συνειδητοποιημένη που είναι λίγο πριν τα 40. Συζητούσαμε, φίλη μου, και μου λέει: τι έχεις να πεις εσύ για το να κάνει μια γυναίκα παιδιά μόνη της? Και της είπα αυτό που πραγματικά πιστεύω. Καλύτερα να κάνεις παιδί μόνη σου παρά να κάνεις παιδί μέσα σε μια σχέση η οποία δεν είναι υγιής σχέση, δεν είναι ταιριαστή σχέση, δεν είναι ισορροπημένη σχέση και που μπορεί
και να μην συμφωνείς με τον άνθρωπο αυτό πως θα κάνετε την ανατροφή των παιδιών σας, να έχετε ζητήματα ή να χωρίσετε και να έχετε ζητήματα ότι όταν ο πατέρας παίρνει τα παιδιά γίνονται πράγματα που εσύ ως μητέρα δεν συμφωνείς κλπ. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, αυτές είναι οι απόψεις μου. Επιμονή στη ψυχοθεραπεία, διάγνωση για κατάθλιψη και αντικαταθλιπτική θεραπεία, και δεν σημαίνει ότι επειδή ζήσαμε 10-11 χρόνια με έναν άνθρωπο ότι πρέπει να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας μαζί εάν μας έχει φύγει το ερωτικό και πλέον δεν ταιριάζουν. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, και να σας πω και κάτι, ένας λόγος είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι ζούσαμε στο παρελθόν. Οπότε ένας άνθρωπος που ζει μέχρι τα 80 και μέχρι τα 90, ναι, έχει σημασία στα 33 έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Α, οι άνθρωποι παλιότερα ζούσαν μέχρι τα 40, μέχρι τα 45. Σκεφτείτε λίγο πώς παίζει ρόλο και τη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αλλά όσα χρόνια και ζήσουμε, λίγα ή πολλά, σημασία έχει να τα ζούμε ουσιαστικά και να είμαστε ειλικρινείς και αυθεντικοί και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Έχετε την αγάπη μου. Νομίζω έχω καταντήσει, έχω καταλήξει σαν τη μάνα μου, η οποία όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, με έπαιρνε τηλέφωνο, μου έλεγε τι θα μου πει, έκλεινε το τηλέφωνο και μετά έπαιρνε στο καπάκι τηλέφωνο. Ξέχασα να σου πω και αυτό. Ξέχασα να σας πω και αυτό. Είχα σταματήσει το φαρμακείο προηγουμένως και έρχεται και μου λέει μια κυρία, νεότατη, 41 ετών, παντρεμένη με παιδιά, με την οποία είχαμε συναντηθεί κάπου αλλού. Και με είδε στο φαρμακείο και μου λέει: θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ελπίζω να μην παρακρατώ το χρόνο σου κλπ. Τη λέω: πες μου. Μου λέει: μπορούμε να γλιτώσουμε ποτέ από τους τοξικούς? Τη λέω: τι εννοείς? Να βλέπεις τα βίντεο? Τη λέω: υπάρχουν πολλοί τρόποι να γλιτώσεις από τους τοξικούς και ο καλύτερος τρόπος να τους βγάλεις από τη ζωή σου. Να πας no contact. Μου λέει: άμα είναι ο άντρας σου. Τη λέω: άμα είναι ο άντρας σου και είσαι σίγουρη ότι είναι τοξικός, γιατί δεν το χωρίζεις? Μου λέει: μα να χωρίσω τον άντρα μου, έχω παιδιά. Της λέω, τι να σου πω, της λέω, εγώ προσωπικά βρήκα την ελευθερία μου και την ευτυχία μου όταν με χώρισε ο δεύτερος μου άνδρας. Μου λέει, δεν σου λείπει, δεν είναι, πώς είναι να είσαι μόνη σου? Της λέω, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το να είμαι μόνη μου σημαίνει ελευθερία μέσα στο σπίτι μου, σημαίνει να κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω, να ξυπνώ ό,τι ώρα θέλω, να μαγειρεύω ό,τι θέλω, ό,τι ώρα θέλω, να είμαι χωρίς γκρίνια, χωρίς μούτρα, χωρίς παθητική επιθετικότητα, χωρίς ψυχολογικό πόλεμο, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Της λέω, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι η έλλειψη σεξ και η έλλειψη ερωτικού συντρόφου. Και συζητούσαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, για σένα κόρη που είσαι 33, και λες ότι δεν υπάρχει ερωτική σπίθα με τον άντρα σου, με τον σύντροφο σου, δεν υπάρχει σεξουαλικότητα, δεν υπάρχει ερωτισμός, τι το σκέφτεσαι? Σοβαρά τώρα, τι το σκέφτεσαι? Αφού εσύ δεν έχεις ούτε αυτό. Σου σας λέω πραγματικά, χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε γυναίκα χωρίσει θα το βιώνει όπως το βιώνω εγώ. Ο λόγος που το βιώνω έτσι είναι γιατί συνεχώς κάνω ψυχοεκπαίδευση, κάνω ψυχοθεραπεία, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, προσπαθώ και φροντίζω να κάνω ίδια τον εαυτό μου ευτυχισμένο. Δηλαδή δεν κάθομαι να περιμένω να έρθει ένας άντρας να με κάνει ευτυχισμένη, να έρθει μια φίλη να με κάνει ευτυχισμένη ή να πάρω χαρά και ευτυχία από άλλους ανθρώπους και χωρίς να καθίσω εγώ ίδια μόνη μου να χτίσω τη ζωή μου και την ευδαιμονία μου. Σοβαρά όμως, αν δεν υπάρχει σεξουαλική κάλυψη και ερωτική κάλυψη σε μια σχέση, ποιος ο λόγος να έχεις όλα τα υπόλοιπα? Food for thought. Ελπίζω να, τώρα που μεγαλώνω και αρχίζω να κάνω μερικά πράγματα που κάνει η μάνα μου, δεν τις μοιάζω εντελώς. Όπως φαντάζομαι, θα εύχεται και η κόρη μου να μην μου μοιάζει εντελώς μεγαλώνοντας. Φιλιά.